Και πάμε κοντά της για να μας ενημερώσει, καθώς στο κοινοβούλιο θα βρεθεί και ο νέος αρχηγός αστυνομίας, ο κύριος Κύπρος Μιχαηλίδης. Κωνσταντίνα μου, καλησπέρα. Καλημέρα, Αντρέα. Κυρίες και κύριοι, ναι, συζητείτε το θέμα για δεύτερη φορά εδώ στην Βουλή. Ο αρχηγός της αστυνομίας, ο Κύπρος Μιχαηλίδης, κλήθηκε να δώσει απαντήσεις και προέβη στην παραδοχή, μπορούμε να πούμε, Αντρέα, πως δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο για λείποντα πρόσωπα στην αστυνομία, αλλά μια σειρά μαθημάτων με ενέργειες στην αστυνομική ακαδημία, όπως δήλωσε ο ίδιος ο αρχηγός ενώπιον της Βουλής, ανακοίνωσε παράλληλα μια σειρά μέτρων, τα οποία θα εφαρμοστούν από τώρα και στο εξής, ούτως ώστε να μην συμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. Όπως δήλωσε ο Κύπρος Μιχαηλίδης, η εποπτεία πλέον και ο έλεγχος των καταγγελιών θα υπάγεται σε συγκεκριμένη ομάδα που θα βρίσκεται κάτω από το Γραφείο Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί πρωτόκολλο ενεργειών για λείποντα πρόσωπα. Θα καταγράφονται εκεί με λεπτομέρεια τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθούνται. Στο μεταξύ, θα συγκροτηθούν και ομάδες αναεπαρχία που θα επιθεωρήσουν όλες τις υφιστάμενες αλλά και τις παλιές υποθέσεις, ούτως ώστε να γίνει ένα ξεκαθάρισμα και να ανανεωθεί επιτέλους η λίστα της αστυνομίας. Ενώ να πούμε πως η ίδια η αστυνομία θα υποβάλει και εισηγήσεις για εξασφάλιση πρόσθετων νομικών μέτρων στη Βουλή. Τέλος, Αντρέα, να πούμε ότι όσον αφορά την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο αρχηγός της αστυνομίας είπε πως αν προκύψουν οποιαδήποτε αδικήματα, θα είναι ο πρώτος που θα θέλει να αποδοθούν ευθύνες, καθώς θέλουμε να καθαρίσει η εικόνα της αστυνομίας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Θέλουμε ο αστυνομικός να είναι και ευαίσθητος, αλλά να κάνει και τη δουλειά του και να είναι αποτελεσματικός απέναντι στην κοινωνία. Αντρέα. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε. Ενδεχομένως να έρθουμε κοντά σου και στη συνέχεια, αν προκύψουν και άλλες πληροφορίες από